Φοβερές αγγελίες στο αμάν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Φοβερές αγγελίες. Να στέλνετε. Σήμερα έχουμε και δικιά σας. Είστε πρώτοι. Φύγαμε με το Σωτήρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους από το Βόλο Λάρισα που μας σκέφτηκαν. Ακούστε και κουφαθείτε. Ορίστε, να η αγγελία. Και ξεκινάμε τα κατάκα. Βόλος. Πολύτε λαγό σκύλο γκέκικο 4 ετών, μάστορα στο λαγό. Σηκώνει σίγουρα λαγό. Είναι κοντινό και δεν πάει στην Αλεπού. Με δοκιμή. Τιμή 400.000 μόνο. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για σκυλία ετώ. Σκυλία ετώ. Αφού είναι μάστορα στο λαγό, κάνει καταπληκτικό λαγό στη Φάδο, είναι κοντινό. Βέβαια, είναι κοντινό αυτό το σκυλί. Δεν πάει, λέει, στην Αλεπού. Είναι κοντινό. Με καταλάβατε. Και κάνουμε και τη δοκιμή. Και παίρνει τζάμπα 400.000. Τεστράβα από όλα. Πάρ' τον κάτω, δες τι κάνει και όλα καλά. Θαύμα, κυρίες και κύριοι, θαύμα στη Λάρισα. Έχει βρεθεί λύκος, ο οποίος προέρχεται από πατέρα και μάνα λύκο. Και πωλείται κιόλας. Τρέξτε να προλάβετε γιατί θα γίνει περιζήτητος. Και αν δεν το πιστεύετε, να, εδώ το γράφει καθαρά. Πωλείται λύκος 4 μηνών από πατέρα και μάνα λύκους. Όχι από πατέρα και μάνα κουνέλια ή βατράχια. Λύκους. Επιστημονικό θαύμα. Και μόνο 50.000 δραχμές και μάλιστα εμβολιασμένος. Σας έσωσα, κυρίες και κύριοι, με αυτήν εδώ την αγγελία. Οπ! Προσέξτε, θέλετε να μειώσετε έως 60% τις τηλεφωνικές σας μονάδες και συγχρόνως να γίνετε πλούσιοι πολύ σύντομα, κυρία Σούλα. Κάτι ξέρει, κυρία Σούλα, έτσι. Κάτι θα ξέρει, καλέ, να πούμε εδώ. Αμά, κυρία Σούλα! Και άλλο θαύμα σε σχέση με τα ζώα. Βρέθηκε το άλογο που όλοι ψάχναμε. Και αυτό πωλείται. Είναι το θαυματουργό άλογο. Δείτε εδώ και διαβάστε. Πωλείτε άλογο θηλυκό 10 ετών, μεγαλόσωμο για υπασία, ήμερο εκπαιδευμένο. Κάνει υποκλήσεις, δίνει φιλιά, δίνει τα πόδια, για να μην πω τι άλλο κάνει και παρεξηγηθούμε. Πάει και σε αμάξι. Φανταστείτε με τι καμάρι θα οδηγείτε το αμάξι σας, που δίπλα στη θέση του συνοδηγού αντί για μια ωραία κοπέλα θα έχετε αυτό εδώ το άλογο. Ωραίο. Πόσο θα σας ζηλεύουν όλοι οι φίλοι σας. Τζάμπα κιόλας. 500.000 δραχμές μόνο. Σοβαρεύουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε να δείτε τι σας έχω. Αθλητικός νέος γκέι, σοβαρός, το τονίζουμε, εμφανίσιμος, ζητά λεσβία για γάμο μόνο για κοπέλες. Χρήστος. Άντρες λεσβίες, βρε αγόρι μου, να σε φέρουμε σένα. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, ενδιαφερόμενες, την προσοχή σας παρακαλώ. Ένας βλάχος νέος, 32 χρονών, έχει 300 γιδοπρόβατα. Δεν έχει 1, 2 ή 10 γιδοπρόβατα, βρε τρελές, ορμήξτε, λυσάρες. Έχει 300 ολόκληρα γιδοπρόβατα. Ζητάει γυναίκα από 20 έως 30 χρονών με σκοπό το γάμο, ανεξαρτήτου του προελεύσεως. Δεν τη θέλει για τα ζώα, μόνο για το σπίτι. Η ενδιαφερόμενη αποδοθεί και τα... δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε στην αγγελία. Δεν θα πάει στα ζώα η γυναίκα, θα πάει στο σπίτι. Εντάξει, Αντώνη. Είμαι οκ. Okay. Κύριε σκηνοθέτα, πάω κάτω. Κυρίες και κύριοι, ακούστε με τώρα, έχω φτάσει στις πολύ καλές. Ορίστε. Προσέξτε, ακούστε. Κρεοπόλης με δίπλωμα ζητείτε από τα σούπερ μάρκετ. Ουπ. Να πάρουμε κι εμείς ένα δίπλωμα, μπας και ζήσουμε δηλαδή. Ου, μια σχολή κρεοπόλη μπορείτε να μου βρείτε. Σας παρακαλώ, αν ξέρετε κάτι, στείλτε να μάθουμε κι εμείς. Λοιπόν, επιτέλους έχουμε ευχάριστα νέα για όλους εσάς που ασχολείστε με το bodybuilding. Βρέθηκε το κατάλληλο θαυματουργό προϊόν που μικραίνει τις βερμούδες σας. Ναι, κυρίες και κύριοι, και αν δεν το πιστεύετε, ιδού και η απόδειξη. Δείτε τον άνθρωπο αυτό πώς ήταν πριν πάρει το προϊόν αυτό η βερμούδα του και 12 εβδομάδες μετά το σορτσάκι έγινε μέχρι εδώ, να πούμε. Και δεν σταματάμε εδώ, δεν αποκαλύπτουμε μόνο τη διαφήμιση, πάω κάτω. Οπ, έχουμε κάνει και τεστ σε αυτό το προϊόν. Δείτε τώρα στις οθόνες σας τον γνωστό αθλητή Δημήτρη 22 πώς ήταν πριν πάρει αυτό το προϊόν. Και νάτος μετά από 12 εβδομάδες. Θαυματουργά αποτελέσματα. Η βερμούδα έγινε ένα στενό μικρό σορτσάκι. Φοβερό προϊόν. Κυρίες και κύριοι, τελευταία αγγελία για αυτήν την εβδομάδα. Πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ακούστε. Λάρισα. Σε καφετέρια λέμε το φλιτζάνι του καφέ αφιλοκερδός. Τι νομίζετε, σας πάρουμε και λεφτά. Τζάμπα το λέει ο άνθρωπος το φλιτζάνι, τζάμπα! Αυτές είναι μικρές αγγελίες για το αμάνι για αυτήν την εβδομάδα. Στείλτε, παλικάρια μου, στείλτε! Στείλτε, εσείς έχετε λίγο πολύ, ρε. Για χαρά!